Καλησπέρα σας από το γήπεδο Sonic Arena. Σήμερα θα ακολουθήσουμε στο πρωτάθλημα της Master. Το μάτς ανάμεσα στους Brokers και στον Πανικό. Κοντά μου έχω τον Γεράσιμο από τα ΙΕΚ Όμηρος που ήρθε να με βοηθήσει εδώ πέρα. Ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για τον πρώτο αγώνα. Αρχικά κερδίζει το φάουλ από τον άλλο Πανικού ο Φραναδέγκος για δύο ελεύθερες βολές. Θα δώσω το λόγο σε σένα. Θα κάνεις την μετάδοση για τον πρώτο δεκάλεπτο να δούμε. Αρχικά φέρεις. Δεν ένα για την ομάδα του Πανικού. Άστοχη, rebound. Αντωνάκη. Έξω η μπάλα. Παναφορά. Μουσκάκης. Βλάχος. Πάλι Μουσκάκης. Κωνσταντινίδης. Παίρνει πάλι πολύ όμορφη φάση. Παίρνει στην πάσα. Από τον Βλάχο. Μέσα στο καλάθι για το 2-1. Ντονάκης. Είναι ομάδα του Πανικού. Πάλι χαμηλά έχει μπάλα στο ψηλό. Πίσω είναι το φάουλ εκεί πέρα. Rebound από την ομάδα. Τονάκι στην ομάδα του Πανικού. Πάει ένα δύο. Πάει στο καλάτι. Πολύ γρήγορο παιχνίδι στο ξεκίνημα. Λιβάνης. Αφήνει το Μορχάκι στο κέντρο. Reflection από την ομάδα του Πανικού. Το lay up. Άστοχο, κόβεται αλλά με φάουλ. Σοφό Γιώργος. Δύο βολές. Βλάχος. Προσπίσει, θα κόψει τη ρακέτα. Τώρα πάει μπάλα χαμηλά. Φανάει φάουλ στον Βλάχο. Καλό φάουλ. Φάουλ έγινε χαμηλά. Επαναφορά. Κάκης. Φίλο θα στάρει, τελικά την πάσα στο Κωνσταντινίδη. Άστοχο στο lay-up. Βάζει τώρα ο Αντωνάκης για την πάσα του Πανικού. Πάει μέχρι το lay-up, post to post, πολύ ωραία φάση. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο ταμπλό. Με κλειβάνεις. Ο Σχάκης από την γωνία βγάζει στην αδύνατη πλευρά. Ξανά η μπάλα στο ψηλό. Μέσα. Σκοράρα. Αντωνάκης τώρα για την ομάδα του Πανικού. Κατεβάζει την μπάλα. Στη γωνία η μπάλα. Ο Γιώργος. Ντέκ. Ασκεφτεί ένα σουτμέξης από όσο 15 μέτρα. Επίθεση τώρα για τους Brokers. Τον Κωνσταντινίδη. Πάλι μπάλα στον Βλάχο ψηλό. Φάουλ. Αντωνάκης κατεβάζει πάλι για την ομάδα του Πανικού. Σοφοϊκός Γιώργος, Δημήτρης με το 6.
13 ο Γιώργος. Μπάλα πάει χαμηλά. Low post. Προσπίση. Πολύ ωραία κίνηση, ελευθερώθηκε. Αντωνάκης. Λιβάνης τώρα για την ομάδα του Πρόβδης. Νικήσετε κατά μέτωπο, κόβεται όμως, καθαρά λέει νικήσετε. Αντωνάκης. Γρήγορη πάσα, εκνηδιασμός, ο Γιώργος, το νούμερο 6. Χάνει την μπάλα. Νηδιασμός τώρα για την ομάδα των Πρόβδης. Με το Λιβάνη. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ανοιχτό παιχνίδι. Αντωνάκης. Γιατί βάζει ακόμα μια φορά την μπάλα. Βγαίνει το σύστημα των παίκτων του πανικού, αλλά εδώ πέρα γίνεται ένα λάθος στην πάσα. Βλέπουν οι Πρόγκες, Κωνσταντινίδης τώρα. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Την μπάλα θα δειλά στο ψηλό. Βλάχος ξαναπαίρνει, πολύ ωραία φάση. Οι Πρόγκες επιτίθεται πολύ στο ζωγραφιστό σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο ξεκίνημα. Αντωνάκης. Ξαναπαίρνει την μπάλα, τη σκέφτει του για τρεις. Στην κορυφή πάντα δεν έχει την μπάλα. Στα 8 δευτερόλεπτα. Κάνει λάθος την πάσα. Ξαναπαίρνει ο ίδιος. Ένα σουτ τραβηγμένο από τα μαλλιά. Airball. Σκόλουν οι συμπαίκτες από τον πάγκο. Γρήγορη πάσα τώρα για τους Brokers. Λάχος. Κωνσταντινίδης, πολύ όμορφη φάση, πόδι μας στο καλάθι. Βλέπουμε ότι οι αυτοματισμοί των Brokers βγαίνουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. 8-9 το σκορ. Αντωνάκης. Θα περάσει η μπάλα, χαμηλά, κόβεται όμως από τον βλάχο. Καθαρά, χωρίς φάουλ. Μπάλα για την ομάδα του πανικού με 9 δευτερόλεπτα. Μπράντεκ, Αντωνάκης για 3. 45 μοίρες. 8-12 το σκορ. 4-54 που μένουν για το πρώτο δεκάλεπτο. Μουσχάκης τώρα. Deflection, η μπάλα θα περάσει στον Ιωακιμίδη. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Βγάζει στο Πετριβάνι, airball από τα 5 μέτρα, 4,5-5 μέτρα. Μάχη για το rebound, παίρνει η ομάδα του πανικού με τον Πράντεκ. Εδώ πέρα λίγο άναρχο παιχνίδι. Η μπάλα έξω. Για την ομάδα του πανικού. Αντωνάκης πάλι με την μπάλα στα χέρια. 8 δευτερόλεπτα. Έχει και το χρόνο. Θα επιτεθεί κατά μέτωπο. Step back. Για 2. Στα 5 μέτρα, ο Αντωνάκης έχει συμφωνήσει εξαιρετικά. Είναι ένας εκ των ηγετών της ομάδας του πανικού, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στην 7η αγωνιστική. Μετράει 6 ήττες. Βλάχος. Μουσχάκης. Κωνσταντινίδης για 3 από τη γωνία. Αστοχή. Rebound ο Αντωνάκης. Τρέξει με ενθουσιασμό. 3 εναντίον 3. Έχουν επιστρέψει τώρα οι παίκτες. Βλάχος. Πάσα δυνατή. Δυνατή πάσα για τον Γιώργο Δημήτρη με το νούμερο 6. Μπάλα πάλι για τους Brokers. Πώς Χάκης κατεβάζει την μπάλα. Πιο ήρεμο το έμπο αυτή τη στιγμή. Κωνσταντινίδης. Στη γωνία για τον Βλάχο. Πώς Χάκης. Από τον αριστερό διάδρομο. Βλάχος για 3. Στοχή. Επιθετικό rebound από τον Κωνσταντινίδη. Ξανά Βλάχος επιτίθεται. Lay-up, airball στο lay-up, αλλά παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση. 14-10 για την ομάδα των Brokers. Προηγούνται με 4, 3-12 που μένουν για το τέλος του πρώτου χρόνου. Του πρώτου δεκαλέπτου, με συγχωρείτε. Αντωνάκης πάλι με την μπάλα στη χέρια. Αποτελεί παράγοντα χ για την ομάδα του πανικού σε αυτά τα πρώτα λεφτά. Ράντεκ από τη γωνία. Θα αποστάρει τον Βλάχο. Θα γυρίσει. Φάουλ. Δύο βολές. Στα 2,7 έγινε η προσπάθεια. Ο Πανικός εξάλληψε τον χρόνο του.
χρόνο επίθεσης του. Συντρώνεται. Μέσα η πρώτη φορά. Φράντεκ. Νούμερο 23. Στη δεύτερη, rebound του Κωνσταντινίδη. Μοσχάκης τώρα. Πάνε να βγουν γρήγορα τα plays για την ομάδα των Brokers. Πλάχος. Κωνσταντινίδης. Το deflection κλέβει η ομάδα του Πανικού. Τρέχει ο Αντωνάκης. Αφήνει για τον Πρωθογιώργο από το νούμερο 6 ξαναφέρνει. Ίσως να του έγινε και φάουλ εκεί πέρα. Πολλές μάχες διαδοχικές. Πρωθογιώργος. Εσάς τον πήρε το rebound. Ο Φράντεξ στην αδύνατη πλευρά έχουν γίνει βήματα από τον Καρανάτσιο. Αλλαγές. Στη θέση του Φράντεξ μπαίνει ο Τσελετίδης για την ομάδα του Πανικού. Μοσχάκης τώρα για την ομάδα των Πρόκτερ. Αλλάζει στα δοτή. Σταματάει την τρίπλα. Στον Κωνσταντινίδη. Σε μια πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ όμορφη φάση. Εκεί τίθεται κατά μέτωπο που πάει κάτω από το καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ. Πολύ όμορφη φάση. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Sonic Arena απόψε. Και από τις δύο ομάδες. Οι οποίες βρίσκουν σκοράρισμα με διαφορετικούς τρόπους κάθε μία. Εύστοχη πρώτη γκολ και η τελευταία, εφόσον ήταν goal foul. Αντωνάκης και δεν βάλει την μπάλα. Ο frontman της ομάδας του Πανικού, σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος με το νούμερο 13. Ο Γιώργος, νούμερο 6, αστοχή. Αντωνάκης παίρνει μια προσπάθεια θεωρητικά καλή αλλά airball. Φορτωθεί το προσωπικό του αντίπαλο. Μοσχάκης, βλάχος. Κωνσταντινίδης για την ομάδα των Brokers. Ζητάει την μπάλα, την παίρνει. Πάει στο χαμηλό πόστο, έχει δύο αντιπάλους. Είναι στο χωρινό. Ένα σουτάκι από τα 3-3,5 μέτρα. Θα σκοράρει. Αντωνάκης, ο οποίος δουλεύει υπερορίες στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχει συνεισφέρει πολύ τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ο Γιώργος με το νούμερο 6 τώρα. Ο Γιώργος, νούμερο 13. Μακρινό δίποντο από τον Καρανάτσιο. Τέλειος ο χρόνος της επίθεσης της ομάδας του Πανικού. 54 δευτερόλεπτα μένουνε. Ο Σφάκης βρέθηκε ελεύθερο τρίποντο για την ομάδα των Brokers. Θα σκορπίσει όμως ο Πεχλιβάνης. Αντωνάκης θα κατεβάσει ένα ακόμα επιθετικό, αμυντικό με συγχωρείτε rebound. Σε χαμηλότερο τέμπο τώρα η επίθεση του Πανικού. Παίρνει το screen. Το εκμεταλλεύεται, πάει μέχρι το καλάθι κατά μέτωπο, θα στοχίσει. Ο Σφάκος από την πάσα του Κωνσταντινίδη θα βγει στον εκμυδιασμό. Θα σκοράρει 17-15 την ομάδα του των Brokers. Εδώ πέρα μια κάπως αψυχολόγητη ενέργεια από τον Αντωνάκη για την ομάδα του Πανικού. Πιθανώς να νόμιζε ότι ο χρόνος ήταν λιγότερος από ό,τι ήταν. Βλέπουμε ένα ντέρμπι, τελευταία επίθεση για την ομάδα των Πρόεδρων. Ο Λιβάνης θα δώσει τον βλάχο θα επιτεθεί κατά μέτωπο. Ο Σαντινίδης θα πάρει τον φάουλ για δύο βολές. 4,6 μένουν. Ο Σταντινίδης έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 4 πόντους, αν ευστοχίσει και στις δύο βολές για την ομάδα του. Θα απομείνει 4,6 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Πανικού. Εύστοχος στην πρώτη, διαφορά στους 3, 18-15 για την ομάδα των Brokers. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αρκετά physical. Αστοχή, rebound. Ο Καρανάτσιος θα κλέψει, βλάχος,
προσπάθεια, αλλά δεν θα καταφέρει. Λοιπόν, πρώτο δεκάλεπτο στο 18-15 για την ομάδα των Brokers. Το πρώτο ημίχρονο έλαβε τέλος, μείνετε μαζί μας. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επιστροφή πάλι στη Sonic Arena, στη Θεσσαλονίκη. Το σκόρ είναι 18-15 υπέρ της ομάδας των Brokers. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αρκετά physical, πολύ γρήγορο, σε πολύ γρήγορο τέμπο παίζουν και οι δύο ομάδες. Επαναφορά τώρα για την ομάδα των Brokers. Για τον Μαύρο Μανώλη, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι για πρώτη φορά. Λιβάνης. Θα κοιτεθεί κατά μέτωπο. Θα κοπεί από την ομάδα των Πανικού. Παρά λίγο να γίνουν βήματα εκεί πέρα. Αντωνάκης. Παράγοντας και για την ομάδα του Πανικού, ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα. Πολύ κακή πάσα για την γωνία με τον Ζωφο Γιώργο Δημήτρη με το νούμερο 6. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, δεν μπόρεσε καν να πιάσει την μπάλα. Μαύρο Μανώλης, πίεση από τον Ζωφο Γιώργο στο νούμερο 6. Ο Χλιβάνης από μέσα για έξω, το τρίποδο από τη γωνία, άστοχο. Ομάδα του Κωνσταντινίδη. Τώρα στον εκδηλιασμό ο Αντωνάκης, ο οποίος κάνει τα πάντα. Είναι one man show για την ομάδα του Πανικού. Θα ξαναπάρει την μπάλα, θα περάσει στον Τσελεκίνη. Αλλά δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να πάρει την μπάση εκεί πέρα. Δεν κατάλαβε. Πολύ καλή σκέψη πάντως. Παρ' όλα αυτά η εκτέλεση έπασχε λίγο. Κωνσταντινίδης τώρα για την ομάδα του Μπρόγκερ. Από αριστερά. Κλειβάνης, Μαυρομανώλης. Ξανά από Κλειβάνης. Γωνία από δεξιά. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά, στο ψηλό. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε φάουλ χαμηλά. Πρώτο φάουλ για την ομάδα του Πανικού. Ίσως να ξαναέγινε φάουλ εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά θα πάρει την μπάλα ο Κωνσταντίνης και θα σκοράρει. Αντωνάκης θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση για το μάλλον του Πανικού. Οργανώνει το σύστημα. Για αυτό με τη μία εκεί πέρα βγαίνουν με κάποια δυσκολία. Αλλάζουν οι παίκτες του Πανικού. Θα πάρει το screen, θα πάει κατά μέτωπο. Δεν πάει αντίθετα το screen. Έχουμε out. Έχασε την μπάλα. Μαυρομανώλης τώρα κατεβάζει για την ομάδα του Brokers. Μπράβο. Σαντινίδης, Μαυρομανώλης. Κλειβάνης, στη γωνία στο αγαπημένο του σημείο σε αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ίσως να έγινε επιθετικό φάουλ εκεί πέρα στον Αντωνάκη από τον Χοριδό, ο οποίος έχει πέρασει αυτό το παιχνίδι. Μάχη για το rebound τώρα μετά από άστοχο σουτ του της ομάδας του Πανικού. Τρέχει φοβερό σπριντ ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα προσωρινά. Αλλά η ομάδα είναι πάλι για τους Brokers. Μαύρο Μανώλης στην επαναφορά. Χοριδός δεν θα πάρει την μπάλα, θα κλαπεί η κατοχή από τον Αντωνάκη. Από δεξιά. Τσελεκίδης βρίσκει τείχο μπροστά του τον Τεχλιβάνη, ο οποίος αμήνθηκε πολύ καλά, υποτιματικά θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να αποτρέψει την προσπάθειά του και δέχτηκε το καλάθι. 20-17, 7-30 το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Φοβερή πάσα βρέθηκε μόνος του ο Κωνσταντινίδης, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση με αυτή τη ραβέρσα. Σοφό Γιώργος, το νούμερο 6. Αλλάζει στα βροντί, από το ίδιο στην αριστερό μπολόν θα πάρει ένα σουτ. Εκθετικό rebound για την ομάδα του Πανικού. Μακρινός σουτ, τρίποντο από τον Νικολή, ο οποίος έχει περάσει στην πεντάδα του Πανικού. Χοριδός. Καλό passing για την ομάδα των Brokers. Μπάλα χαμηλά στον ψηλό, στον Τσιαμπάνη. Αντωνάκης θα κατεβάσει ένα ακόμα rebound. Πάει για το coast to coast, θα περάσει, δεν θα τελειώσει καλά.
Πολύ καλή προσπάθεια πάντως. Παίρνει ήδη σε επιθετικό ριμπάμπ. Ριμπάμπ. Αλλά χάνει. Από το Μαύρο Μανώλη. Βλέπουμε ένα πολύ physical παιχνίδι και οι δύο ομάδες βάζουν τα χέρια τους πάνω στην μπάλα, κυνηγάνε το κλέψιμο. Παίζουν στα όρια του φάουλ. Τσελεκίδης, Σοφογιώργος με το νούμερο 6. Να Τσελεκίδης θα πάρει την μπάλα. Χαμηλά η μπάλα. Αλλάζει ο Νικόλης με Τσελεκίδη, ο οποίος θα πάρει ένα σουτ. Θα βρει μόνο ταμπλό. Τώρα τι έχουμε. Κατοχή για την ομάδα των Frogs πάλι. Ο Σαγκνίδης. Ο Μανώλης. Πολύ καλή άμυνα από τον Τζελεκίδη στην ομάδα του Πανικού, ο οποίος θα βγάλει έξω. Οι Brokers, οι οποίοι φαίνονται να παίζουν καλύτερα, έχουν αυτοματισμούς και βρίσκουν τρόπους να σκοράρουν. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά, παρόλο που έχουν το momentum του παιχνιδιού. Επαναφορά στο low post ο Βλάχος. Μαυρομανώλης. Θα του δώσει ένα screen ο Βλάχος, δεν θα το πάρει. Θα του ξαναδώσει την μπάλα, θα στοχίσει από 45 μοίρες ο Βλάχος. Για 3. Τσελεκίδης τώρα. Για 3. Ελεύθερος. Αστοχή. Δύο ομάδες σκοράρουν πολύ χαμηλά στα τρίποντα. Με το νούμερο 6 ο Ψηφογιώργος θα... Εφόσον φόρεψε λίγο στο ταψί, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Τους αντιπάλους του θα σκοράρει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Περίπου από το ύψος των δεύτερων βολών. Έχουμε διακοπή. Στο παιχνίδι. Οι οδηγίες. Τον πάγκο των Brokers. Αλλαγή ανεκό. Γραμματεία αλλαγή ανεκό. Ο Αντωνάκης στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι έχει σκοράρει 23 πόντους και 10 rebound. Έχοντας μαζέψει 10 rebound. Έχει κάνει double-double. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Έτσι λίγο το χρόνο. Έχουμε πρόβλημα με το χρόνο και το χρονόμετρο. Λόκαλη. Έχουμε διακοπή. Ευκαιρία να δούμε κάποια στατιστικά. Λοιπόν, η ομάδα των Brokers έχει 3 νίκες και 3 ήττες. Είναι 8η στο δεύτερο όμιλο του πρωτοκλήματος. Η ομάδα του Πανικού, η οποία ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη. Περιμένετε λίγο. Έχοντας 6 ήττες. Έχοντας κάποια γρανάζια όπως είναι ο Αντωνάκης, τα οποία είναι καθοριστικά για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν φτάσει στην πρώτη τους νίκη φέτος, στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Ο Αντωνάκης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει βγει καθόλου στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να παίζει σε αυτό το υψηλό επίπεδο ακόμα, γιατί χρειάζεται και ανάσες. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τα λέμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη Sonic Arena από τη μαγευτική Θεσσαλονίκη. Δύο ομάδες ξαναμπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν κάπως, εφόσον οι δύο coach μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν πάρει time out. Ο Σχάκης λοιπόν κατεβάζει μια ακόμα επίθεση για τους Brokers. Κοιτάει ο Βλάχος την μπάλα, δεν θα την πάρει, θα προσπαθήσει ο Σχάκης να τροφοδοτήσει το ψηλό. Αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ενώ έχουμε αστοχία. Του Πανικού. Μοσχάκης κατεβάζει ξανά. Πάει από δεξιά αυτή τη φορά. Θα έχουμε στήριγμα. Φάουλ, χαμηλό φάουλ. Χαμηλό φάουλ. Θα χειροκροτήματα από τον μπάγκο των Brokers. Μοσχάκης παίρνει το σκρίνο από τον Ζαφύρι που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει το σουτ. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν θα καταφέρει πάνω σε άμυνα.
πρώτη πάσα του Σάτσα, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Καλός τεχνικιασμός, αλλά άστοχος σουτ. Rebound από τον Βλάχο και τώρα... Μαύρο Μανώλης, Βλάχος στην κορυφή. Ακίνδυνος εκεί πέρα. Μαύρο Μανώλης θα πάρει την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις από την κορυφή, αλλά θα στοχίσει. Τελεκίδη τώρα. Λεωνίδου, ζητώ συγγνώμη. Φράντεκ. Στον δεξιό άξονα θα πάρει το σουτ για τρεις και θα στοχίσει. Χαρακτηριστικός πανηγυρισμός. Τρίποντο τουλάχιστον της Φλέβες. Το έδειξε μας τη χειρονομία. Ευκαιρία για την ομάδα του Πανικού να καταφέρει να πάρει λίγο ψυχολογία. Εδώ πέρα θα βγει η άμυνα. Σάτσας. Αλλάζουν γρήγορα την μπάλα, αλλά όχι σωστά. Παίκτες της ομάδας του Πανικού. Φράντεκ τώρα. Απίστευτη ριβέρσα. Πολύ καλή κίνηση, αλλά airball. Ίσως να του έγινε τη φάουλ εκεί πέρα από τους φίλους της ομάδας του Brokers. Λοιπόν, πώς θα έχεις τώρα. Από τον δεξιό διάδρομο. Τρίπλες. Θα το σκέφτηκα μακρινό δίποντο, αλλά δεν το κατάφερα γιατί είχε δύο παίκτες μπροστά. Για τρεις, ο Μοσχάκης. Οπότε τον βρέθηκε ελεύθερος στην κορυφή. Τότε στα στατιστικά του δεν είναι ένας παίκτης που πρέπει να τον αφήνεις ελεύθερο, ειδικά από την κορυφή, για να μπορεί να σουτάρει για τρεις. Φράντε. Λεωνίδου τώρα. Θα πάει στο χαμηλό πόστο. Καλάθι και φάουλ. Ενώ βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες, κατάφερε να πάρει το φάουλ και να βάλει και το καλάθι. Το σκόρ είναι στο 23-22. 3,3 και 4 δευτερόλεπτα μένουν για την λήξη. Χαμηλό σκορ, πολύ physical παιχνίδι. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Λεωνίδου τώρα. Θα στοχίσει, η μπάλα μπήκε και βγήκε σε ένα άσχημο παιχνίδι εκεί πέρα, παρόλα αυτά θα στοχίσει. Λοιπόν, πρώτη φάση στο Μοσχάκι. Από τον Μαύρο Μανώλη. Θα βγει η μπάλα έξω. Βλέπουμε εδώ πέρα την πρόθεση της ομάδας των Brokers να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ γρήγορα. Μοσχάκι. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχε εκεί πέρα τον Λεωνίδου θα σούπερ για τρεις. Παρ' όλα αυτά η ομάδα των Brokers βρήκε σούτ από τον Ζηρό. Από τον Ιωκυμίδη. Ναι, ο Ιωκυμίδης. Ο οποίος φαίνεται ότι δεν φοβάται το μακρινό σούτ, παρόλο που παίζει κυρίως κάτω από το καλάθι. Άστοχη επίθεση τώρα για την ομάδα του Πανικού. Μοσχάτης, ο οποίος κατεβάζει πολλές από τις επιθέσεις των Brokers. Θα πάρει τώρα το σουτ, δεν θα περιμένει. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μοσχάτης έχει εκτελέσει πολύ σημαντικό έργο για την ομάδα των Brokers. Ο Λεωνίδου θα σκοράρει ένα όμορφο καλάθι μέσα από τη ρακέτα για την ομάδα του Πανικού. Μαζομανόλης. Θα δώσει την μπάλα στον Βλάχο, ο οποίος ήταν ελεύθερος εκεί πέρα, είχε αρκετό χώρο μπροστά του. Μπορούσε να κάνει κάποιο floater ή να πάει ακόμη και για τρεις πόντους. Φάουλ, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε για τον Ιωακιμίδη. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο, έχει δώσει λύσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχει βοηθήσει και την ομάδα των Brokers, εφόσον κάποιες προσπάθειες τις έχει βάλει, κάποιες όχι. Ενώ εδώ πέρα θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Δείχνει και αυτό στην θέλησή του να παλέψει και αυτό σίγουρα ανεβάζει το ηθικό της ομάδας. Άστοχη η δεύτερη βολή, έχει θετικό rebound όμως. Θα ξαναφτάσει μπάλα στον Ιωακιμίδη, αλλά δεν θα μπει. Τα βάζει λίγο με τον εαυτό του τώρα. Ισόπαλο το σκορ, 26-26. Ντέρμπι στο πιστό της Σόνη Καρίνα από τη Θεσσαλονίκη. 1-33 απομένει. Αντωνάκης θα... Έχουμε πόδι από την ομάδα των Brokers. Από τον Τζαφίρη αν δεν κάνω λάθος. Ο Αντωνάκης ο οποίος ξεκουράστηκε στον πάγκο για κάποια λεπτά. Είναι ξανά στον αγωνιστικό χώρο και κοιτάξτε πόσο παλεύει για να πάρει ακόμα και την
κατοχή από, το... από την επαναφορά. Καλάθι του φάουλ από τον Αντωνάκη, ο οποίος πήρε το φάουλ. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Μπρόγκεν. Τον Βλάχο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έκανε το φάουλ. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω ισχυρίζεται ότι, ότι ήταν ακίνητος και ο Αντωνάκης πήγε πάνω του, χτύπησε πάνω του, χωρίς να έχει κινηθεί. Παρ' όλα αυτά ο Αντωνάκης θα στοχίσει στην πρώτη βολή, την τελευταία, εφόσον ήταν το φάουλ. Ο Μασχάκης τώρα θα πάει για το lay-up, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ζαφίρης θα στοχίσει και αυτό μετά από το θετικό rebound. Εδώ πέρα ο Βλάχος θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά τις αποφάσεις των διευθυντών. Υπάρχουν κάποιες συμμαχίες, θα έλεγα, ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τους διαιτητές. Τα νεύρα είναι λίγο τεντωμένα. Ίσως θέλει και η ώρα που είναι 1 και 11 λίγο πριν το τέλος. Έχουμε τεχνική ποινή. Θα εκτελέσει βολή ο Αντωνάκης. Σίγουρα... σίγουρα φταίει και το τέμπο του παιχνιδιού, το οποίο παρασύρει τους παίκτες. Δηλαδή, αν διαφωνείς με τους διαιτητές και παίζεις πόση ώρα και είσαι στους 150 παλμούς, δεν είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγουν λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κατέρωθεν πολλές τώρα για το φάουλ του... που κέρδισε ο Βλάχος. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή. 26-29 το σκορ, θα στοχίσει και στη δεύτερη. Rebound από τον Φράντεκ. Αντωνάκης από την αριστερή πτέρυγα για 3. Ο Ντόφιλος. Ανάτσιος, είχαμε καιρό να τον δούμε, αλλά μπήκε στο παιχνίδι. Θα επαναφέρει τώρα για την ομάδα του Πανικού. Α, όχι, ο Φράντεκ θα επαναφέρει τελικά. Θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει εκεί πέρα τον Λεωνίδου. Δεν θα με καταφέρει όμως, αν επιτυχώς. Ο Ακινίδης ίσως να έκανε βήματα εκεί πέρα, τώρα σφυρίζεται. Τώρα σφυρίζεται, έκανε 1-2 και δεν έδωσε πάσα ή δεν άφησε την μπάλα από το χέρια του με κάποιο τρόπο. Γενικότερα. Αντωνάκης θα δώσει τον Περανάσιο και θα ξαναπάρει. Λοιπόν, από την αριστερή πτέρυγα τώρα η επίθεση του Πανικού. Μπράντεκ. Υπάρχει φάουλ στα 4 και οι δύο ομάδες. Φάουλ εννοώ. Από τα επόμενα εκτελούν βολές για τα 38 δευτερόλεπτα που έχουν μείνει. Δίβοτ, Μπράντεκ είναι στην κορυφή, θα πάει για 3. Όχι, δεν πάει για 3, θα πάει μέχρι μέσα. 4 δευτερόλεπτα τώρα για 3. Έρμπο, Μπράντεκ θα πάρει το επιθετικό rebound. Παρ' όλα αυτά δεν θα καταφέρει να βάλει το καλά. Εκεί πέρα για να είναι ειλικρινής, νόμιζα ότι δεν είχε τελειώσει το χρονόμετρο και είχε γίνει foul. Παρ' όλα αυτά η ομάδα των Bulls έχει την κατευθύνη. Εκεί πέρα παρά λίγο να χάσει από μια άσχημη συγκυρία ο Μανώλης, εφόσον ακούμπησε η μπάλα στο χέρι του μετά το deflection της ομάδας του Πονικού. Παρ' όλα αυτά δεν έχασε την μπάλα. Τράντε. Απέξω των ελευθέρων πολλών. Δεν θα μπει. Λοιπόν, ημίχρονο λοιπόν στο 26-29. Παρακολουθούμε ένα όμορφο παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας, είναι χαμηλό σκορ. Έχει πολύ physical παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Θα λέμε σε μερικά λεπτά. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ θυμίζουμε είναι 26-29. Χαμηλό σκορ. Χαμηλό σκορ, πολύ χαμηλό σκορ. Είναι physical παιχνίδι, είναι λογικό. Ίσως δούμε πιο χαλαρό τέμπο αυτή τη στιγμή, γιατί οι δύο ομάδες δεν είχαν πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ούτε ένα time out σε 20 λεπτά. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σχεδόν όλο το. Δείχνουμε εδώ πέρα
θα μπει η μπάλα μετά από πολλή ώρα. Μετά από μια περιπέτεια στο καλάθι του Ισπανικού, ο οποίος προηγείται με έναν πόντο. Αντωνάκης θα προσπαθήσει να το φωτοποιήσει εκεί πέρα τον Τσοβογιώργο, τον Θανάση Χατζηστό. Το deflection όμως θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μπάλα πάλι για τον Πανικό. Low post. Low post για τον Φράντεκ, ο οποίος θα βγάλει στον Αντωνάκη, εφόσον είναι συμπληγάδες εκεί πέρα. Αντωνάκης θα πάρει το τρίποντο πάνω σε άμυνα σαν άλλο Steph Curry. Θα μου τρέψει την έκφραση. Κάνει τα πάντα για τον μπάλα του Πανικού. Λοιπόν, Ιωακιμίδης τώρα, βλάχος. Πάλι από την αγαπημένη θέση, όπως φαίνεται, στην αριστερή πτέρυγα. Στην αριστερή πτέρυγα. Ιωακιμίδης, ανάμεσα σε όλους, κόντρα στα πάντα. Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα αστοχίσει σε ένα σουτ μέσα από όσους από τα 5,5 περιμέτρα. Εκπληκτισμός τώρα, πρώτη πάσα στον Σοφογιώργο με το νούμερο 6. Έχουν επιστρέψει παίκτες του Πανικού, τον Μπρόγιος, με συγχωρείτε. Εδώ πέρα θα γίνει το λάθος από τον Φράντεκ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και θα γίνει θα τρέξει στον εκπληκτισμό. Θα βάλει το καλάθι, μειώνοντας σε 30-32. Εύκολα λάθη κάνουν και δύο. Εύκολα λάθη κάνουν δύο ομάδες. Έχουν κουραστεί. Στο Φωτιόλογο, στο νούμερο 6, πάλι λάθος. Αυτή τη φορά ο Λιβάνης θα κλέψει. Δεν θα πάει σε εθνιασμό, περιμένει να επιστρέψουν οι παίκτες και των δύο ομάδων. Στρέφει και ο Ιωκιμίδης τώρα αρκετά αργοπορημένα. Καλάθι και φάουλ για τον Βλάχο, ο οποίος πήρε το φάουλ από τον Σοφογιώργο Θανάση με το νούμερο 13. Θα εκτελέσει δύο βολές. Αντωνάκης θα κρυφθεί κατά μέτωπο. Καρανάτσικος, πολύ κακό τελείωμα. Μπορούσε να βγει κατά το καλάθι, δεν είχε ιδιαίτερη πίεση από προσωπικό αντίπαλο. Ο Σχάκης, φανταστική πάσα. Θα τελειώσει ο Πεχλιβάνης στη φάση. Πολύ όμορφη φάση. Ίσως από τις ομορφότερες του παιχνίδι. Το πόσο γρήγορα άλλαξαν την μπάλα οι παίκτες, οι δύο παίκτες των Brokers. Θα πάρει ένα σούτο ψάχνει. Έχουμε το πρώτο time-out στο παιχνίδι. Το πήρε η ομάδα του Πανικού. Είδε ότι έχει καλό momentum. Έχει χτίσει πολύ καλό momentum από την αρχή η αντίπαλη ομάδα των Brokers. Τώρα το εκμεταλλεύεται όμως και η διαφορά πάει να ξεφύγει. Παρέρον ότι είναι στους 3 πόντους. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε λοιπόν στη Sony Carina. Η ομάδα των Brokers, το Πανικού, με συγχωρείτε, ενσυχώνει τους παίκτες που είναι μέσα από τον πάγκο. Εδώ πέρα κακή επαναφορά, έχουμε λίγο συρτό μπάσκετ, λίγο λίγη πάλι. Αν με επιτρέψετε τον όρο. Καλό ο Καρανάτσιος θα βγάλει έξω τον Φράντεκ, ο οποίος κρατάει σταθερό, βγάζει έξω τον αυτός. Εδώ είχε επιτεθεί κατά μέτωπο. Το deflection από τον Κωνσταντινίδη στην πάσα του Σοφογιώργου με το νούμερο 6, προσπάθησε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Φράντεκ, έχουμε φάουλ. Γιατί σκέφτεσαι φάουλ? Όχι, επειδή έκανα μόνο τους επαναφορά. Α, έκανα μόνο τους επαναφορά, χωρίς επιτόσεις. Λοιπόν, ο Γιάννος, το νούμερο 6, Αντωνάκης. Θα πάρει ένα σούτ κρεμασμένο από τα μαλλιά, ήταν καταδικασμένη αυτή η απόφαση. Η ομάδα των Brokers αρχίζει να ανεβάλει σιγά σιγά τα δεσιμπέλα από τον πάγκο. Μοσχάκης βάζει την μπάλα. Ο γκάρντ των Brokers έχει κάνει πολύ ουσιαστικό έργο που δεν καταγράφεται στη στατιστική. Λοιπόν, ο Ακιμίδης θα πάει κόντρα σε όλους και σε όλα. Θα κάνει επιθετικό φάουλ όμως και τουλάχιστον άλλον έναν παίκτη πέραν του προσωπικού του αντιπάλου. Ο Καρανάτσου, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ράντεκ θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να προσπαθήσει τον Αντωνάκη, ο οποίος είχε πάρει καλή θέση, είχε
είχε μισμάτσει εκεί πέρα με τον Πεχλιβάνη χαμηλά στη ρακέτα, αλλά η πάσα δεν ήταν πολύ καλή, δεν συνεννοήθηκαν πολύ καλά. Ο γκάρ της ομάδας του Πανικού νόμιζε ότι θα τροφοδοτήσει, νόμιζε ότι θα πάει πιο μέσα, θα κόψει ένα τσάκ πιο μέσα. Ο Κωνσταντινίδης τώρα βρήκε ελεύθερο ανοιχτό διάδρομο. Αποξιό διάδρομο. 37-32. Διαφορά στις 5. Αντωνάκης στις τρίπλες. Πάει δεξιά, δεν τον έχουμε δει πολύ από αυτή τη στέρηγα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Θα δώσει τον προχωριό του με το νούμερο 6. Ο οποίος θα στοχίσει, ο Ακινίδης θα... Για μια στιγμή νόμιζα ότι θα κατεβάσει την μπάλα, δεν μου έκανε εντύπωση. Παρ' όλα αυτά δίνει στο Μοσχάλι. Οργανώνει άλλη μια επίθεση για την ομάδα των Broken. Θα πάει μέσα, ίσως θα του έγινε και φάουλ εκεί πέρα από τον προχωριό του με συγχωρείτε. Ο Ακινίδης με τα πολλά θα πάρει την μπάλα. Θα σκοράρει, θα τον άξει τώρα. Έχει πρόθεση να εκπαιδεύει εκπληκτικά, παρόλα αυτά θα περιμένει. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Φλάχο στον Φράντεγκ, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ είναι χαμηλά, 1-1 τα φάουλ περίοδο οι δύο ομάδες. Σοφογιώργος με το νούμερο 6. Το τέμπο δεν λέει να πέσει. Είμαστε στα σχεδόν 25 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Στο συλλογές, τρεπίδες. Πέρα πίεση από τον Φράντεκ να πάρει την μπάλα, παρόλα αυτά θα καταλήξει αυτή στον Μοστάκη. Σταυρωτή, ανάμεσα στους πληγάντες, μέσα σε Καρανάσιο και Ψηφογιώργο με το νούμερο 6. Η μπάλα θα είναι εκτός. Μοστάκη στην επαναφορά τώρα. Κωνσταντινίδης, Ιωακινίδης. Από αριστερά θα μποστάρει τον αντίπαλό του. Θα περάσει, θα μπει το καλάθι. Η διαφορά στους 9 πόντους. Ο Πανικός είχε ντέρμπι. Προσπαθεί να εμψυχωθεί τώρα από τον πάγκο. Ο Πανικός έχει κολλήσει στους 32 πόντους εδώ και πολλή ώρα. Ο Ακινίδης εδώ πέρα θα κλέψει την πάση του Αντωνάκη, ο οποίος είναι φανερό ότι έχει κουραστεί. Με μια γρήγορη ματιά στατιστικά του μπορεί να δει κάποιος ότι παίζει μέσω όρο 27-28 λεπτά ανά αγώνα και επιτελώντας πολύ σοβαρό έργο. Ο Ιωακινίδης εδώ πέρα θα βάζει τον εαυτό του και διάκρισε την μπάλα. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Επαναφορά για τον Πανικό. Αντωνάκης περνάει το κέντρο. Φράντεκ στη γωνία. Θα βγάλει την πάσα, θα προσπαθήσει να κλέψει ο Μοσχάκης. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος θα πάρει την μπάλα, θα κάνει ένα σουτ. Δεν θα μπει. Οριακά έρμπολ. Ο Μοσχάκης θα βγάλει την πάσα. Θα βάζει με τον εαυτό του. Βγήκε το παππούτσι εκεί πέρα. Έχει χτυπήσει φαίνεται. Σε ελπίσουμε να είναι καλά. Ελπίζουμε. Εννοείται αυτό. Φαίνεται ίσως να μην μπορεί να συνεχίσει. Φαίνεται να πονάει. Τώρα σηκώνεται. Δεν πατάει καλά το αριστερό του πόδι, αν μπορώ να δω καλά. Δεξί. Δεξί. Α, το δεξί, οκ. Okay. Ναι, όντως δεξί. Όπως φαίνεται, δυστυχώς δεν θα συνεχίσει. Τι δείχνει, δεν ξέρω. Πάει στον πάγκο. Όλα αυτά δεν έχει δοθεί φάουλ. Εντάξει, πρόκειται στην πηγή του προηγούμενου με 11 πόντους. Σύνθε για πρώτη φορά στην πηγή. Για πρώτη φορά στην πηγή. Ο Πανικός ο οποίος... Ο Πανικός ο οποίος είχε ντέρμπι. Εδώ πέρα ο Αντωνάκης θα πάει στην εσωτερική από τον αριστερό διάδρομο. Θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Ευκαιρία για τον Πανικό να ξεκολλήσει. Είχαμε ντέρμπι στα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Στο τρίτο ο Πανικός δεν έχει ξεκολλήσει καθόλου καλά.
Έχει κολλήσει τους 32 πόντους εδώ και πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, το λεπτό είναι να μην είναι παραπώνει. Δεν ξέρω παραπώνει. Τώρα θα ξεκολλήσει επιτέλους το 32, καταραμένο νούμερο για το μαθηματικό. Έχει την ευκαιρία να μειώσει την μονοτσίκη διαφορά. Δεν θα το κάνει σε πρώτη φάση. Ούτε στην δεύτερη, εφόσον ο Μαυρομανόλης θα πάρει το rebound το αμυντικό για την ομάδα του Project. Λοιπόν, θα τροφοδοτηθεί πάλι ο Κωνσταντινίδης που θα σκοράρει. Πλέον η πλάστηκα του αγώνα έχει αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρα στην ομάδα του Project. Χρόνος υπάρχει βέβαια, υπάρχουν 13,5 και πάλι λεπτά. Το οποίο στο μπάσκετ είναι μια αιωνιότητα. Ο Αντωνάκης έχει κουραστεί, είναι σαφές. Ο Κωνσταντινίδης θα βγάλει στην δεξιά γωνία, στην αριστερή γωνία. Ο Βλάχος θα πάρει στη γωνία, στο κέντρο, θα βγάλει τώρα στη γωνία. Για τον Κλειβάνη, ο οποίος περνάει μετά από ώρα στο παιχνίδι. Ο Αντωνάκης πρέπει να ξεκουραστεί, θα βγάλει εδώ πέρα την βάση στον Κλειβάνη, που θα πάρει το φάουλ από τον Κλειβάνη, τον Μπρόκερ. Ο Πανικός πρέπει να παίξει να βρει και άλλους τρόπους παραγωγής, δημιουργίας και σκοραρίσματος. Πέρα από τον Αντωνάκη, ο οποίος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Είναι λογικό, έχει παίξει σχεδόν όλο το παιχνίδι. Εδώ πέρα υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά την απόψη των διοικητών από την ομάδα των, από τον μπάγκο της ομάδας των Πανικών, της ομάδας του Πανικού. Επιτέλους θα βρει καλάθι εντός παιδιάς για το, για την ομάδα του Πανικού. Έχουμε μαζί και κάποιους φίλοι εδώ πέρα της ομάδας. Εκλειβάνης θα δώσει τον Βλάχο. Φάουλ. Φάουλ από τον Τσελεκίδη. Χαμηλά. Το δεύτερο της ομάδας του Πανικού είχε να δώσει. Και ίσως μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να ρίξει κάπως τη διαφορά. Να περιορίσει ίσως λίγο αμυντικά τους Brokers. Εφόσον μένουν 2 και 35 και έχει ακόμα 2 φάουλ να δώσει. Εδώ πέρα. Στα μπλήτη θα σκοράρει ακόμα ένα καλάθι, καθώς κάνει μεγάλο παιχνίδι. Εδώ πέρα, φάουλ από τον Σελεκτήδη. Ο οποίος θα πάρει, θα πάρει δύο βολές. Η ομάδα των Brokers έφτασε στα 4 φάουλ, οπότε είτε είναι σε προσπάθεια είτε όχι θα πάει η ομάδα του Πανικού σε βολές. Και θα σκοράρει στην πρώτη βολή, διαμορφώνοντας 6 το 47-36. Έχουμε 2-22 για την τρίτη περίοδο, για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχος στη δεύτερη, προσπαθεί για το επιθετικό rebound ο Καρανάτσιος, παρόλα αυτά η ομάδα των Brokers θα καθαρίσει τη φάση. Και έχουμε foul από την ομάδα του Πανικού. Μαυρομανόλης θα κληθεί να επαναφέρει την μπάλα. Βλάχος, στην αριστερή γωνία. Κωνσταντινίδης, ο καθλό θα στοχίσει. Τώρα στην εφηβιασμό τρέχει ο Ντονάκης. Θα βγάλει, θα προσπάθησε να βγάλει την σάτσα, αλλά δεν το κατάφερε. Μπάλα στην ομάδα των Brokers πάλι. Κλειβάνης. Ακόμα 2 λεπτά υπολείπονται της τρίτης περίοδου. Κλειβάνης θα μπει μέχρι μέσα. Καλή επίθεση. Ατομική προσπάθεια. Ούτε με follow δεν μπόρεσε ο Κορινός να ολοκληρώσει τη φάση. Έχουμε foul. Όπως και να έχει, ήταν επίσης ποινή τελικά, ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν φάουλ. Φώναζε κάποια διαμαρτυρία. Λιβάνης. Ζητώ συγγνώμη, Αντωνάκης, η ομάδα των Πανικού. Τρέχει και ελεύθερος, θα σουτάρει. Παραπονιέται τώρα την απόψη των διευθυντών να δώσει φάουλ κατά της ομάδας του. Τα νεύρα
Έχουν άγρια ομορφιά. Άγρια ομορφιά, πολύ ωραία το παιχνίδι. Έχει μια άγρια ομορφιά το παιχνίδι. Κλειβάνι, στην αριστερή γωνία. Βγάλει για τον Βλάχο, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις. Airball. Παραπονιέται ο Κλειβάνης, ο οποίος λέει ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει μέσα. Αντωνάκης κατεβάζει ακούραστα μία ακόμα επίθεση, θα πάει σε μία ακόμα προσωπική ενέργεια. Ένα 20 απομένει για το τέλος, 48-38. Την μπάλα σου φίλου μου, ρε, τι κάνει. Τι κάνει. Και Κλειβάνης. Άντε παίξε. Πολύ ψυχολογικό παιχνίδι. Ο Μανώλης θα στοχίσει αυτή τη φορά. Σάσας, Τσομογιώρος με το νούμερο 6. Βρίσκει μπροστά του τον Βλάχο. Θα χάσει την μπάλα. Θα βάλει εκεί πέρα λίγο με τον εαυτό του. Δεν πλέγει φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Κωνσταντινίδης, ο ψηλός θα κατεβάσει αυτή τη φορά. Φάουλ του Αντωνάκη. Εκτελεί βολές ο ψηλός της ομάδας των Brokers. Ένα λεπτό σχεδόν πριν το τέλος. Η ομάδα των Brokers έχει την ευκαιρία να φτάσει το σκορ στους 50 πόντους. Το ενεργητικό του. Και να ισοφαρίσουν. Αν δεν κάνω λάθος, στις 12 πόντους ήταν η ψηλότερη του διαφορά. Και αυτό θα γίνει. 50-38 το σκορ. Αντωνάκη. Ο Γιώργος, εδώ συγγνώμη, θα στοχίσει σε ένα σουτ μέσα από όσο σε αυτή τη γωνία. Δεξιά πτέρυγα. Βλάχος. Εδώ πέρα, Κορυνός. Θα χάσει. Αντωνάκης θα πάρει το rebound. Η τρίπλα, πολύ όμορφη. Θα βγάλει τον Ψοφο Γιώργο. Υπάρχει φάουλ. Ακόμα ένα ζευγάρι ελευθερών μπολών. Αντωνάκης που δείχνει ότι έχει κουραστεί, αυτό δείχνει μπροστά στο σώμα της τουλάχιστον. Είναι λογικό, έχει παίξει πάρα πολύ ώρα. Και έχει παίξει πάρα πολύ ώρα όντας ο frontman της ομάδας των Πανικού. Εύκολο στην πρώτη πόλη. Έφτιαξε το τεστ δεύτερο, 50-40. Η διαφορά στους στρογγυλούς 10. Τελευταία επίθεση του Brokers εκτός από όπου για το 3ο δεκάλεπτο. Θα μείνει χρόνος για την εβδομάδα του Πανικού. Θα μείνουν 2,5-3 δευτερόλεπτα. Τρώει το χρόνο. Ο Καζιντάνης δεν είχε χώρο, δεν είχε λόγο να τρέξει. Θα χάσει την μπάλα. Και τώρα, η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Είναι σημαντικό να σκοράρει ο Πανικός εδώ πέρα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Για τρεις, airball, ίσως κυνήγησε το foul εδώ πέρα, το παίκτης του Πανικού. Οι δύο ομάδες θα πάνε... Λοιπόν, παραλίγο να μπει ένα σουτ σχεδόν από το κέντρο για την ομάδα των Brokers, παρ' όλα αυτά αυτό δεν συνέβη. Επιστρέφουμε σε λίγο για το 4ο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Sony Carina για το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε, παίζουν οι ομάδες των Brokers και η ομάδα του Πανικού. Η ομάδα των Brokers έχει 3 νίκες και 3 ήττες σε αυτή την αγωνιστική. Η ομάδα του Πανικού ακόμα κυνηγάει την πρώτη στην 7η αγωνιστική, έχει 6 ίσες. Σύμφωνα με τα στατιστικά του αγώνα, κάτι αξιοσημείωτο, η ομάδα των Brokers έχει βάλει 50 πόντους και έχει δεχτεί 40, έχοντας μόλις ένα τρίποντο και έχοντας 17 assists. Η ομάδα των Πανικού έχει σκοράρει 40 πόντους, έχοντας μόλις 8 assists για 13 λάθη. Κάτι που δείχνει ότι κυρίως βασίζεται σε ατομικό παιχνίδι, το οποίο όταν πάει καλά
είναι πολύ καλό γιατί έχει παίκτες όπως ο Αντωνάκης, οι οποίοι είναι πολύ καλοί ατομικά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί έχουν όρια και το παιχνίδι του Πανικού φαίνεται να πάει και όσον αφορά τη δημιουργία και, και τον πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Λοιπόν, ο Αντωνάκης θα πάρει ξανά την μπάλα. Κατεβάζει. Ένα εξ τέταρτος του τελευταίου δεκαλέπτου. Πάντε, ο οποίος έχει περάσει μετά από καιρό στον αγωνιστικό ρόλο. Φορά, όπως περίμενε. Ο Ρωμανόλης. Λάχος. Θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ένα στα 11 πλέον. Την ομάδα των Brokers. Έχουμε κι άλλο τραυματισμό. Όχι. Σηκώνεται τώρα ο παίκτης. Ο Τσιλαμπάνης, ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά λεπτά συμμετοχής. Ίσως είναι ένας τρόπος ρεζέρβας ενέργειας για τους Brokers. Για τον Κίδης, θα αλλάξει το screen. Ζαφύρης, με συγχωρείτε. Μαυρομανόλης. Ο Ζαφύρης κοιτάει την μπάλα. Λάθος, θα ξαναπάρει στο Τζετρί. Ούτε τώρα θα καταφέρει. Αμυντικό rebound. Λεωνίδου, θα χάσει την μπάλα η ομάδα του Πανικού. Λοιπόν, Μαυρομανόλης τώρα θα σουτάρει για τρεις. Αντωνάκης θα κατεβάσει ακόμα μια μπάλα, έχει παίξει. Έχει μείνει έξω 2-3 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Θα πάει πάλι για προσωπική ενέργεια. Έτσι φαίνεται, προσπάθησε να πετάξει την μπάλα ενώ βρίσκεται στους μπριγάντες πάνω στο Ζαφύρι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα των Brokers έχει κατευθεί πάλι. Λιβάνης θα αφήσει τον Μαντομανόλη. Λιβάνης, έχουμε... Γυμάτο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, συνήθιση που τόσο Αντωνάκης θα βγάλει την μπάλα στο μάτι του Πανικού. Θα χάσει εδώ πέρα την μπάλα ο Πράντεκ. Φτηνό λάθος εδώ πέρα για το μάτι του Πανικού. Είχε σε αρκετά πλεονεκτική θέση, είχε ξεφορτωθεί έναν αντίπαλο, το προσωπικό του αντίπαλο. Λάχος. Πάρει το screen από τον Σιαμπάνη, ο οποίος δεν θα του δώσει, δεν θα το εκμεταλλευτεί, ενώ του έδωσε την επιλογή. Λάχος τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα. Όμορφη προσπάθεια, αλλά στοχή. Αντωνάκης είναι και εκεί παρόν, θα πάρει ένα ακόμα rebound. Θα δώσει στον Ζωφολιό, το νούμερο 6. Νόμιζα ότι πήγαινε με 6 φάουλ εκεί πέρα, παρόλα αυτά η πρόθεσή του ήταν να δώσει πάσα. Έχουμε διακοπήσει το παιχνίδι. Δεν ήταν φάουλ. Δύο παίκτες, ο Αντωνάκης και ο Τσιαμπάνης δίνουν τα χέρια. Είναι όμορφη στιγμή για τον αθλητισμό αυτή. Πολύ ωραίες εικόνες. Παρόλο τα νεύρα που υπήρχαν πριν. Αντωνάκης πάει να κάνει μια κομπίνα εκεί πέρα. Δεν θα καταφέρει, κάνει και φάουλ τώρα. Τώρα αγκαλιάζονται οι παίκτες. Ο Βλάχος με τον Αντωνάκη. Φαίνεται να υπάρχει φιλικό κλίμα όσο γίνεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εκλειβάνης θα κατεβάσει την ομάδα των Brokers. Οι αυτοματισμοί βγαίνουν για την ομάδα των Brokers. Βλάχος θα πάρει το επιθετικό rebound μετά από άσταση η προσπάθεια του Ζαφύρη του σκοράρι. Το πράγμα που δείχνει το πόσο αποτελεσματική είναι η δημιουργία και η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους παίκτες των Brokers. Αυτό που φορεί και στη στατιστική που έχουν πολλές assists. Αντωνάκης. Ο Γιώργος του νούμερο 6 δεν θα τα καταφέρει. Φράντεκ απίστευτη μάχη για το rebound. Παρ' όλα αυτά ο νικητής ο Βλάχος, ο οποίος θα δώσει τον Τζιαμπάνη, ο οποίος θα περάσει 2-3 αντιπάλους. Και σαν παγίδα. Βλάχος. Φοράς τους 15. Για 3 θα στοχίσει ο Μαυρομανόλης. Αυτός έχει παίξει πολλή ώρα. Καιρό να βγει. Έχουμε πάλι διακοπή στον αγώνα. Φάουλ τώρα για την ομάδα του
των brokers, χαμηλό. Χαμηλά έγινε το φαουλ. Ο Γιώργος. Οργανώνει και αυτός την επίθεση μετά από πολλές συνεχόμενες που έχει οργανώσει για τον Άγιο. Φράντεκ. Θα προσπάθησε να εκμετρήσει και το φαουλ εκεί πέρα. Πρέπει να καταφέρει με αριστερό. Πατρομανόλη. Καμπάνης. Θα μπάλα εκτός. Μετά από παρέμβαση του Λεωνίδη, δεν κάνω λάθος. Τι κλειβάνεις. Κινίδης. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν βρέθηκε. Δεν έχει πολύ μεγάλη διεύθυνση από τον Λεωνίδη, ο οποίος θα πάει τον μπάλα και τρέχει. Αριστερό διάδρομο. Ο Αντωνάκης, φανταστική πάσα, βρήκε ελεύθερο. Βρήκε ελεύθερο παίκτη. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Λάχος, αυτός έχει κουραστεί όπως φαίνεται. Ζαφύρης, σκληρό φάουλ, σίγουρα φάουλ. Με δύο βολές. Γιώργος με το νούμερο 13 θα μπει μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι. Αρχικά στον τον Λεωνίδου, το νούμερο 28. Θα φύρεις θα εξαρτήσει. Σίγουρα παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα και η λειψανδρία της ομάδας του Πανικού. Δεν έχουν πλήρες ρόστερ. Γι' αυτό αναγκάζεται παίκτες όπως ο Αντωνάκης να παίζουν υπερορίες. Ο οποίος θα πάρει τώρα το φάουλ εδώ πέρα από το Ζαφύρι. Χαμηλά. Ο Γιώργος, το νούμερο 13. Αντωνάκης στη γωνία. Θα πάρει το τρίποντο. Πολύ άστοχο airball. Λιβάνης, Ζαφύρης, όμορφη φάση. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 16 της ομάδας των Brokers. Ο Γιώργος Θανάσης με το νούμερο 13. Δώσει τον συνονόματο αδερφό του. Ο οποίος θα τραχώσει. Θα το κάνει εύκολα. Δεν θα καταφέρει. Πλέον το αποτέλεσμα δεν έχει κρυφτεί ακόμα, αλλά είναι ξεκάθαρο και με βάση την εικόνα του στο παιχνίδι ότι το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης είναι για τους Brokers. Η ομάδα του Πανικού ενώ εδώ πέρα κλέβει τον Άγιος. Μάλλον θα προχωρήσει στην 7η σερί για το πρωτάθλημα. Εκεί πέρα έχουμε χτύπησαν δύο παίκτες. Κεφάλι, κεφάλι. Πολύ περίεργες αυτές οι συγκυρίες. Μπορεί να χτυπήσει πολύ άσχημα. Ο Πανικός, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο με συγχωρείτε, αλλά όπως φαίνεται τον έχει προδώσει η λειψανδρία του και κατ' επέκταση η ανεπάρκεια στο κομμάτι της δημιουργίας. Με προσωπικές ενέργειες κυρίως σκοράρει και λειτουργεί γενικά όχι μόνο στο σκοράρισμα. Το 9.42 πλέον, με 4.27 να απομένουν για το φινάλε. Το
μόνο από διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον. Δόθηκαν κατέρωθεν τεχνικές ποινές από τους Και ο Μπάνης θα ξεκίνησει καθώς με σειρά του στο 59-43 πλέον παιχνίδι. Ακόμα και αυτές οι παύσεις μεγάλου διαστήματος δεν είναι ικανές να σβήσουν τη φλόγα που έχουν όλοι οι παίκτες για το παιχνίδι. Ένα μάτς που από την αρχή μέχρι τώρα έχει πολύ ψηλό τέμπο, παρόλη τη διαφορά που είναι αρκετά μεγάλη. Παντονάκης από την τέλος θα πάει στον πάγκο να ξεκουραστεί και θα κρατήσει κάποιες δυνάμεις για τα επερχόμενα παιχνίδια. Ζαφύρης. Ο Ακιμίδης με συγχωρείτε. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Πάει κι αυτός δύο λεπτά πολλές. Οι Brokers οι οποίοι παίζουν με ψηλό σχήμα έχοντας τον Ζαφύρη και τον Ακιμίδη στο 5 και στο 4 αντίστοιχα. Έτσι φάνηκε στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Άστοχος και στις δύο ο Ακιμίδης και επιθετικό rebound όμως από τον Σκαμπάνη. Ο Μανώλης, ο Ζαφύρης, το κλειβάνι στο κέντρο, έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν το είδε, δεν το πρόσφερε. Μάλιστα, λάθος, μετά από αρκετή ώρα για την ομάδα των Brokers, για να δούμε αν η ομάδα του Πανικού μπορεί να δείξει κάπως τη διαφορά, γιατί μένουν 4 λεπτά, είναι αρκετός χρόνος για να πέσει η διαφορά τουλάχιστον κάτω από τους 10 πόντους. Θα δώσει στον Φερανάτσιο. Φλέξιον εκεί πέρα του Σκαμπάνη, ο οποίος δεν καταφέρει να κλέψει σε πρώτο χρόνο. Η ομάδα των Brokers όμως καταφέρει να κλέψει σε δεύτερο χρόνο. Εντεφάζοντας τώρα με τον Σκαμπάνη. Ένα στους μέσης απόστασης του Σκαμπάνη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Πάει ατομικά ο Σκουγιάρος με το νούμερο 13, κόβεται χωρίς φάουλ εν τυχνές. Εδώ πέρα λίγο άναρχο μπάσκετ, θα μου επιτρέψετε να πω. Έχουν χαλαρώσει και οι δύο ομάδες, οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Επιτέλους φαίνεται να πέφτει λίγο το τέμπο και το physicality του παιχνιδιού. Μετά από πάρα πολλή ώρα, αν είχε πέσει και ποτέ, μέχρι τη στιγμή. Για τρεις ο Μαντωμανόλης, το δεύτερο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πει. Και την ομάδα των Brokers μέχρι στιγμή. Σοχογιώργος τώρα με το νούμερο 6. Χωρίς να βιάζεται. Μέσα από τα 6 μέτρα θα μπει. Εντός παιδιά σου μετά από πολλή ώρα για την ομάδα του Πανικού, οι οποίοι έχαναν με 19 πόντους πριν αυτό το σουτ. Ο Αρχιμίδης. Σκληρός. Θα πάρει φάουλ, ένα ακόμα. Βλέπουμε και επίσης την αδυναμία του της ομάδας του Πανικού να περιορίσει τη ρακέτα. Έχει δεχτεί πάρα πολύ ζημιά από εκεί πέρα. Κυρίως από τη ρακέτα. Λιγότερο από τρίποτα, έχουν σκοράρει μόνο τους δύο οι παίκτες των Brokers. Οι τρία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω μπροστά μου στις θέσεις. Είναι οι δύο ή τρία. Θα μπουν οι δύο βολές. Το σκορ στο 64-45, 2-19 μένει το τέλος. Λεωνίδου τώρα. Θα δώσει στον Γιώργο Θανάση. Στο νούμερο 13 θα ξαναπάρει, θα κατεβάσει την μπάλα. Ψάχνει τον Γιώργο Θανάση. Θα πάρει σουτ από τα 5,5 μέτρα θα στεφίσει. Ο Ατσιμίδης, ο οποίος κάνει και τόσο ένα πολύ καλό παιχνίδι, θα πάρει ένα ακόμα αμυντικό rebound. Βλάχος. Φανταστική πάσα. Τον Ατσιμίδη. Από τον Τσιαμπάνη. Έκοψε μέσα στη ρακέτα ο πρώτος. Τον τροφοδότησε όμορφα ο δεύτερος. Ο Γιώργος Θανάσης, στον αδερφό του ομόνιμου, θα ξαναπάρει, θα
σώσει τον ψηλό. Τον Καραμάτσο θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Διακινείς ένα ακόμα rebound. Βάλες. Ο Μανώλης θα του δώσει την επιλογή ο Βλάχος. Θα πάει, θα την πάρει το screen. Θα στοχίσει βέβαια ο Σιαμπάνης. Σε ένα σούτ από πρώτη απόδοση. Ένα και τρία μένει για το τέλος. Το πέραμα κάπου σε αυτό. Το αποτέλεσμα έχει κρυφτεί. Το πρώτο ημίχρονο προμείνει ένα ντέρμπι το οποίο δεν είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα περάσει πολύ ωραία. Είναι η κύρια πηγή σκοραρίσματος των projects στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο της συγκεκριμένα δεν είναι το συμβείς. Ο Γιώργος φανάζει για τρεις πάρα πολύ κατώ στο airball. Μπάλα εκτός, 31 και 4 μένει για το τέλος. Η διαφορά στους 23 πόντους για δικαστικού χαρακτήρα δεν δηλώνει επίθεση στην παίκτη στον Τρόγκερ. Νομίζω είναι και η μεγαλύτερη διαφορά, 23 πόντι. Οι παίκτες αλληλοσυμφέρονται, δίνουν τα χέρια. Λήξη αγώνα, τελικό σκορ 68-45. Οι Brokers, όπως έλεγα τα προγνωστικά, θα προχωρήσουν το 4-3. Η ομάδα του Πανικού ακόμα ψάχνει την πρώτη συνήθεια στην έπρωση. Στην 8η πλέον αγωνιστική, έχοντας 7 σερίδες. Η ομάδα του Πανικού, η οποία πάλεψε παρόλη την ψανδρία της, παρόλη την έλλειψή της στο κομμάτι της τεχνολογίας. Σίγουρα ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, πολύ ανταγωνιστική. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν λόγω κούρασης προφανώς στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά είδαμε ένα ωραίο κουμπί με πάθος, με εντάσεις και με έντονες συγκινήσεις, με τεχνικές ποινές. Είχε λίγο απ' όλα το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά και με αυτά που σας αφήσουμε. Να περνάτε πάντα ωραία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να είστε ευγνώμονες για την κάθε ανάσα που παίρνετε, θα έχω να πω εγώ. Αυτά από μας. Ελπίζουμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.